Το μουσείο μας, το οποίο έχει ξεκινήσει το 1990, είναι 26 χρονών, μπορεί πραγματικά και ο γονιός και ο μαθητής και, και το μικρότερο και το μεγαλύτερο παιδί να δει την ιστορία των τηλεπικοινωνιών, να δει διαφορετικά τηλέφωνα διαφορετικών εποχών, καθώς και πολύ σύγχρονες μορφές επικοινωνίας όπως είναι η δορυφορική επικοινωνία και η κινητή τηλεφωνία. Σήμερα είχαμε ένα εργαστήρι, ένα μουσιοπαιδαγωγικό πρόγραμμα, θα λέγαμε, που απευθύνεται σε οικογένειες και είχε σαν θέμα το τηλεγράφημα. Άρα τι είναι το τηλεγράφημα? Σίγουρα χρειαζόμαστε ένα κομμάτι χαρτί. Πολύ ωραία. Τι κάνανε τα παιδιά? Ανοίξαμε τα κουτιά από το αρχείο του μουσείου μας και πιάσανε ένα πραγματικό τηλεγράφημα στα χέρια τους. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, πιστεύω, της σημερινής μέρας. Τα βλέπετε τα τηλεγραφήματα, μικρά χαρτάκια, που γράφουν δύο αράδες. Εδώ δηλαδή λέει, καλημέρα, τι γίνεσαι, πήρες γράμμα μου, Θεόδωρος. Ξεκινήσανε από το γραφείο του Μόρς, στείλανε με τελείες και παύλες μηνύματα και είδανε πώς μεταφέρεται το μήνυμα μέσα από ένα τηλεγράφημα. Είναι σαν ξένη γλώσσα τα σήματα Μόρς. Για πάμε να τα χτυπήσουμε. Τελίτσα γρήγορα. Γρήγορα. Παύλα. Καθόμαστε λιγάκι. Πολύ ωραία. Τα παιδιά έρχονται εδώ και ζωγραφίζουν με έμπνευση και αφορμή πάντα τα εκθέματα και τις τηλεπικοινωνίες. Κάνουν γλυπτική, κάνουν βιομηχανικό design που είναι και πιο κοντά στην τεχνολογία μας. Κάθε χρόνο το μουσείο δέχεται πάνω από 14.000 επισκέπτες. Είναι ένα σημαντικό νούμερο, νομίζω, για ένα μουσείο το οποίο βρίσκεται σε μια γειτονιά της Κηφισιάς.